Μαύροι καπνοί παρατηρήθηκαν πάνω από τη στρατιωτική αεροπορική βάση στο χωριό Γκβάρντισκόι, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Συμφερούπολης. Αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος ανέφεραν στο δημοσίευμα. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι προηγούμενες εκρήξεις ακούστηκαν στο έδαφος της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης. Η πηγή της δημοσίευσης είπε ότι έλεγχεται η εκδοχή της επίθεσης στην αποθήκη πυρομαχικών με χρήση ντρόουν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται πάνω από τη στρατιωτική αεροπορική βάση στο χωριό Κβάρντοσκάι στην περιοχή Συμφερούπολη της Κρυμαίας. Σύμφωνα με πηγή τη Κόμερσαντ, στρατιωτικά τμήματα και οι υπηρεσίε επιβολή του νόμου ελέγχουν την εκδοχή με επίθεση από μικρό μη επανδρομένο αεροσκάφο σε αποθήκη πυρομαχικών. Τώρα δεν έχει αναφέρει θύματα, ωστόσο ένα υπεύθυνο τη περιοχή που έχει διοριστεί από την Ρωσία ανέφερε ότι άλλοι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο λόγο πίσω από τι εκρήξει είναι ασαφή, αν και υπάρχουν ανυπεβεβαίωτε υποψίε ότι πρόκειται για πράξη ουκρανικού σαμποτάζ. Βίντεο που αναρτήθηκαν νωρίτερα στο διαδίκτυο δείχνουν επίση μια τεράστια πύρινη σφαίρα στη σύντομη στρατιωτική κατάσταση κοντά στην πόλη Τζαν Κόι, η οποία ξέσπασε γύρω στι 6 και 4 το τοπική ώρα. Επιπλέον αναφέρθηκε πυρκαγιά σε υπόσταθμο ηλεκτρική ενέργεια σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Την περασμένη εβδομάδα καταστράφηκαν πολλά ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη σε μια προφανή ουκρανική επίθεση σε μια ρωσική στρατιωτική βάση στην Κρυμαία, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε σύμπτωση. Η Ουκρανία ούτε έδειξε ούτε διέψευσε τη συμμετοχή τη σε αποστολή και στα δύο αυτά περιστατικά. Το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσία αναφέρει ότι η πυρκαγιά που προκάλεσε έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στην Κρυμαία προκλήθηκε από πράξη σαμποτάζ. Το πρωί της 16 Αυγούστου, ως αποτέλεσμα μιας πράξης δολοίωφθορας, μια στρατιωτική αποθήκη κοντά στο χωριό Τζανκόι υπέστη ζημιές. Αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Προσθέτει ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.